Σε περιμένω τη Δευτέρα, Θοδωρή μου. Πολλά φιλιά, καλή επιστροφή. Λοιπόν, πριν φύγω, πάμε εμείς να περάσουμε στα δικά μας, στις δικές μας στιγμές. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να ακούσουμε κομμάτια που μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε τουλάχιστον ζωντανά μέσα από τις συναυλίες του Γιώργου Αλκαίου ή μέσα από τα κέντρα. Σήμερα θα ξανά έχουμε αυτή την ευκαιρία, αλλά είναι σαν να μην χάσαμε ούτε μία μέρα. Τα λόγια τα ξέρουμε, το ρυθμό το ξέρουμε και τα τραγούδια τα αγαπάμε όσο τα αγαπούσαμε. Πάμε, Γιώργο. Τίποτα δεν έχει αλλάξει ακόμα, σ' αγαπώ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει ακόμα, σ' αγαπώ. Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, θα τρελαθώ. Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, θα τρελαθώ. Κράτησα τη μυρωδιά σου να έχω φυλαχτώ. Κράτησα τη μυρωδιά σου να έχω φυλαχτώ. Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, θα τρελαθώ. Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, θα τρελαθώ. Όταν θα φύγεις, όταν θα καθείς, ξέρω πως πάλι θα μ' αρνηθείς. Και όταν θα φύγεις, με άλλον σαν βρεθείς, τρόπο θα ψάχνεις, μη με ξαναδείς. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, έτσι είναι. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι είναι όταν η καρδιά δρόμο αλλάζει. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι είναι όταν η αγάπη σε τρομάζει. Ευχαριστούμε. Τι τόσο λίγο. Ο εξώστης περνάει καλά.
Τόσο λίγο. Ό, θέλετε, κάνουμε, ξέρεις, μου άρεσε που κάθισα εκεί και μου δόθηκε ευκαιρία να σε ξαναακούσω όπως άκουγα πάντα. Δηλαδή, ερχόμουν, καθόμουν, ναι, και σε παρακολουθούσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Γιώργο, έτσι. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα πολλά και ωραία πράγματα που έχει κάνει να τα βάλουμε σε ένα βίντεο μικρό, αλλά με καλή υπογραφή, την καλύτερη, της Κάλλιας μας. Πάμε. Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα. Γιώργο, είσαι τα νιάτα μας. Σ' αγαπάμε. Πόσες επιτυχίες έχει τραγουδήσει. Τι να πρωταθυμηθούμε. Τραγουδοποιός, συνθέτης, στιχουργός. Ένας και μοναδικός Αλκαίος. Πόσο μας έλειψε. Ακόμα και μετά από 11 χρόνια θυμόμαστε ακόμα τα τραγούδια του. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα διθυραμμικά σχόλια που δημοσίευσαν στο Twitter οι θεατές της εκπομπής Σπίτι με το Μέγκα το περασμένο Δεκέμβρη. Τη βραδιά της μεγάλης τηλεοπτικής συναυλιακής επιστροφής του Γιώργου Αλκαίου. Εκείνος ίσως να μην τα διάβασε. Δεν συμπαθεί και πολύ τα social media. Καλλιτέχνης ευαίσθητος, ανήσυχος, ένα τόφιο ταλέντο με πάθος για τη μουσική. Ο Γιώργος Αλκαίος γεννήθηκε στην Αθήνα παραμονές Χριστουγέννων. Είναι εγώκυρος. Μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία έφυγε από τη ζωή παραμονές του τελικού της Eurovision το 2010. Σε εκείνο το διαγωνισμό, ο Γιώργος και οι Friends on Stage κατέκτησαν την 8η θέση με το Όπα, ένα τραγούδι δικής του σύνδεσης. Έγραφε μουσική και στίχους πριν καλά-καλά κλείσει τα 20. Μεταξύ άλλων, είχε γράψει τραγούδια για τη Χαρούλα Αλεξίου, την Αλέξη για τον Ότη Σφακιανάκη. Αλκαίος είναι το ψευδώνυμό του, το πραγματικό του επώνυμο είναι Βασιλείου, μια και είναι γιος του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Γιάννη Βασιλείου. Ο Γιώργος Αλκαίος και ο Διονύσης Κινάς είχαν κάποτε τη δική τους δισκογραφική εταιρεία. Αυτές είναι οι μικρές, γνωστές λεπτομέρειες της ζωής του. Πέρα όμως από τα γνωστά, υπάρχουν και εκείνα τα άλλα. Τα άγνωστα ίνφος στο μακρύ βιογραφικό του, που ανακαλύπτει πάλι κανείς με έκπληξη. Όπως ας πούμε πως ο Γιώργος Αλκαίος ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 από μια τηλεοπτική εκπομπή της ΣΕΤ, το «Έλα στο φως», το πρώτο μάλλον μουσικό reality της ελληνικής τηλεόρασης. Πως έκανε ένα πέρασμα από το θέατρο και το αρχαίο δράμα. Στα 17 του συμμετείχε ως μέλος του χορού στην παράσταση Αντιγόνη, με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο. Πως το 1991 κέρδισε το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πως είναι ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που πάντρεψε στα τραγούδια του τον ανατολίτικο ήχο με τη δυτική pop. Γι' αυτό και στο εξωτερικό θεωρείται καλλιτέχνης ethnic. Το δικό του σημάδι έχει μπει στη συλλογή Μπουνταμπάρ της Γαλλίας. Το σειρματόπλεγμα έγινε κάποτε ο ύμνος της τουρκικής Γαλατά Σεράι. Το Όπα Όπα, μια σύνθεση του Γιώργου που τραγούδισε πρώτα Νότης Φακιανάκης και αργότερα η Αντίκη και η Δέσποινα Βανδύ, κατέκτησε τα τσάτς Ευρώπης και Αμερικής, φτάνοντας ως την κορυφή του Billboard Hot Dancer Play. Και ως το Hollywood, μπήκε στο soundtrack της ταινίας «Τα παιδιά των ανθρώπων» που προτάθηκε για 3 Όσκαρ. Φέτος ο Γιώργος Αλκαίος θα συμπληρώσει 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας. 30 χρόνια, 6 πλατινένοι δίσκοι και 10 χρυσά άλμπουμ. Αμέτρητα σουξέ, συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πίσω όμως από αυτή τη φαντακτερή, τη φωταγωγημένη πλευρά της ζωής του, υπάρχει μια άλλη δική του, πιο εσωτερική. Αυτή που τον έσπρωξε πριν από 11 χρόνια να αποσυρθεί στο αγαπημένο του νησί, τη Μήλο. Τον τόπο που αποκαλεί πνευματική του κατοικία. Χωρίς καμιά προαναγγελία και καμιά εξήγηση. Σήμερα, όταν το ρωτούν, λέει πως για χρόνια ένιωθε επιβάτης σε ένα γρήγορο, βουερό τρένο. Κάποια στιγμή θέλησε να επιβραδύνει και να απολαύσει το τοπίο. Να επιστρέψει στον πυρήνα του, στην ουσία, στη μυστική του αλήθεια. Πίσω στα μέρη του καλού Θεού. Εκεί όπου γεννιούνται οι καλύτερες μουσικές. Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι. Πες μου αν τα βράδια σου κοιμάσαι. Πες μου την ημέρα αν σου λείπω. Να σου πω κάτι, ότι συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο. Δηλαδή, ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Εγώ συγκινήθηκα όμως, γιατί με γύρισε πίσω όλη αυτή η αφήγηση και ειδικά κατεβαίνοντας και όταν αλλάζουν οι ρυθμοί και φεύγουν οι ενέργειες, οι δυνατές. Και μπαίνει στις άλλες σου μελωδίες, γιατί μας έπαιζε στο ταψί τόσα χρόνια. Μία στο κούνημα και μία στο κλάμα. Τα τραγούδια σου είχαν πάντα πολύ ψυχή μέσα.
τέλος πάντων, και γι' αυτό και συγκινητή. Πρώτον, γιατί μου θύμισε άλλες εποχές. Και όλα αυτά που για τον καθένα σήμαιναν όλα αυτά, πώς είναι συνδυασμένα. Εντάξει, ήταν μια διαφορετική κατάσταση πρώτα απ' όλα. Ναι. Ήταν πολύ καινούριο για όλους. Οπότε όλοι. Υπήρχε μια. Η μαγεία που λένε. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι μαγικό αυτό που έγινε 80-90. Έγιναν πολλά πράγματα μαζί, πολύ μαγικά. Για ποιο λόγο, γιατί δεν είχε ξαναγίνει. Και το κάναμε με πολύ ανοιχτή καρδιά. Και δεν σκεφτόμασταν δηλαδή όπως σκεφτόμαστε σήμερα. Δηλαδή, θα κάνω μια επιτυχία, να κάνω views, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο και να γίνω φίρμα. Τότε υπήρχαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπου η εξέλιξή τους έκανε όλο αυτό. Okay. Ρε Γιώργο, είχα πάντα την απορία, γιατί και εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησες, μαζί ξεκινήσαμε, είχα πάντα την εικόνα για σένα ότι είσαι ένα παιδί πολύ κλειστό. ενώ ήσουν μέσα σε όλο αυτό, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές μες στην εκπομπή, αυτό που συνέβαινε με σένα και τον κόσμο, δηλαδή εγώ το έζησα και δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή δεν υπήρχε χρονιά που δεν θα κάναμε μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή σε κάποιο. Βρίσκαμε, δεν θυμάμαι τώρα, θέατρο, βρίσκαμε κέντρο, βρίσκαμε και λέγαμε. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς να παρακολουθήσετε που θέλουμε να γράψουμε 2 ώρες πρωινό καφέ. Το τι γινότανε, γιατί είναι άλλο να λες, αυτός που πάει στην συναυλία ξέρει γιατί πάει, έχει πληρώσει το εισιτήριό του και πραγματικά θέλει να πάει. Αυτοί τώρα που έρχονται μέσα σε μια εκπομπή που ξέρουν ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα τραγουδήσει 1,5 ώρα. Οι ουρές που είχαμε απ' έξω, οι αντιδράσεις που είχαν όλοι. Ήτανε πρωτόγνωρα για τότε. Η σχέση που είχες με τον κόσμο ήταν πολύ έντονη, αλλά εσύ ήσουν πάντα μέσα σε όλο αυτό και τελείως εκτός. Ναι. Πες μου λοιπόν, πώς ταιριάξαν αυτά τα δύο. Δεν σε χαρακτήριζε η εξωστρέφεια, ενώ ήσουν πολύ μέσα σε όλο αυτό, πολύ έντονα. Γιατί ήταν η μουσική. Όπου δεν υπήρχε μουσική δεν μπορούσα να υπάρχω. Δηλαδή δεν μπορούσα, δεν με έχεις δει εμένα σε γκαλά ποτέ. Ποτέ. Που με έχουν καλέσει όλοι, και, αλλά δεν ήταν ότι και καλά δεν θα πάω. Δεν μπορούσα να, δεν πέρναγα καλά, δεν ήταν στο στοιχείο μου. Και εγώ έχω ένα θέμα και το ξέρεις αυτό, ότι θέλω να αισθάνομαι άνετα, θέλω να είμαι χαλαρός, θέλω να μπορώ να λειτουργήσω. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έγινε η πορεία αυτή που δείξατε. Δεν είναι και εύκολο από τα 18 να ξεκινάς από επίδαυρο, να κάνεις όλο αυτό, να μπαίνεις μέσα σε μία κατάσταση πρωτόγνωρη δισκογραφικών εταιριών που άλλαζε το κλίμα. Πήγα εγώ, έβαλα κάτι λούπες, έκανα διάφορα. Με το Μίλτο τον Καρατζά τότε στα ντουζένια του να λέει. BMG. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ήξερες ότι τα τραγούδια που επέλεξες να βάλεις στο δίσκο σου είναι αυτά που. Χρόνο με το χρόνο, γιατί το κάνεις κάθε χρόνο. Δηλαδή δοκιμαζόσουν χρόνο με το χρόνο. Και δεν είναι ότι έβγαζες ένα τραγούδι άντε δύο μες στο δίσκο. Οι δίσκοι σου, αν είχαν 12 τραγούδια, τα 10 ήταν επιτυχίες. Ναι. Πώς ήξερες λοιπόν ότι αυτό που εσύ ετοίμασες είναι και αυτό που θέλει και ο κόσμος και θα συνεχίσει να σε ακολουθεί. Εγώ θα σου πω τώρα την αλήθεια και αν και όποιος μας πιστέψει, ιδίως μουσικός, δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Καταλάβαινα μέχρι πού πηγαίνει αυτό που έχει να δώσει το μέχρι χθες. Δεν ξέρω αν μπορώ να, δεν μπορώ να το δώσω μουσικά. Καταλάβαινα ότι θέλει μία αλλαγή, ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί αυτό. Το έβλεπα και στις συναυλίες, στις πίστες, παντού όπου δούλευα. Και έβλεπα τον κόσμο ότι άρχισε και κουραζόταν με κάποια πράγματα που υπήρχαν στην εποχή. Οπότε εμένα πάντα το μυαλό μου λειτουργούσε μπροστά. Ενημερωνόμουν πάρα πολύ για το εξωτερικό, δηλαδή Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, τι παίζει και γενικά τι έρχεται, γιατί θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς. Το βασικό στοιχείο που κράτησα από την αρχή ήταν το ethnic, δηλαδή να μπορέσω να δέσω γιατί είμαστε μια τέτοια χώρα. Έτσι είναι η Ελλάδα δηλαδή. Εσύ υπήρξες ικανοποιημένος ή ανικανοποιητός χρόνο με το χρόνο, με τη δικιά σου διαδρομή? Εγώ είμαι ικανοποιημένος 100%, μπορεί να είναι 99,9%, γιατί μου έλειψε κάτι το οποίο έγινε όχι εν γνώση μου. Θα μπορούσα να είχα μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε κάποια στιγμή, δεδομένη στιγμή, και παίξανε άλλοι παράγοντες ρόλο που δεν έγινε αυτό που έπρεπε, που ήταν να γίνει. Μια πολύ μεγάλη συναυλία με ένα πάρα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, που ήρθε σε έναν μάνατζερ ένα χαρτί
και με προσκαλούσε να πάω να παίξω ως ethnic καλλιτέχνης. Και δεν έγινε αυτό τελικά. Όχι, δεν έγινε αυτό. Γιατί, έγινε. Από παρεξήγηση ή δεν το έμαθα ποτέ. Το έμαθα, δεν το έμαθες ποτέ. Το έμαθα 3 χρόνια μετά. Μου είπαν ότι τότε, και μου το δείξανε κιόλας στο fax, τότε δεν είχαμε ίντερνετ. Βέβαια, fax. Έτσι είναι. Λοιπόν. Αυτό το 0,1% νομίζω θα μου έδινε αυτό. Αλλά είμαι, εννοείται ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πρέπει γιατί να περάσεις σε διαφημίσεις, συγγνώμη, και θα επιστρέψω. Αφού είσαι λοιπόν τόσο χαρούμενος και αφού έκανες τόσες επιτυχίες και έφτασες και μέχρι το Eurovision και πήγες και πολύ καλά. Μετά τις διαφημίσεις, αυτό το κάτι που σε έκανε να πάρεις τα πράγματά σου και να πεις. Ναι. Έχεις δίκιο, αλλά πήρες τη βαλίτσα σου και εξαφανίστηκες, συνειδητά. Συνειδητά, πάντα, πολύ πάντα, συνειδητά. Πάντα. Ό,τι έκανα στη ζωή μου ήταν συνειδητό. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις. Ωραία, λίγο να κουνηθούμε. Αφού το έλεγα τώρα, τον άκουγα να λέει, παιδιά, να πούμε λίγο και το τι, αλλά με έντεχνο τρόπο και λέω, μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτάκι όμως, εντάξει, και λίγο, ναι, ναι. Κάποια κομμάτια που πώς τα ξέρουμε, έτσι να είναι. Λίγο. Ναι, μη μεταράζεις. Σε ρώτησα κάτι, γιατί θα σε ξαναγυρίσω στο σήμερα, για το πώς κλείδωσες, πήρες τη βαλίτσα σου και είπες εγώ τώρα, γεια σας, πάω μιλώ και θα δω τι θα κάνω. Είχες στο μυαλό σου, μέχρι που θα το πας δεν είχες. Όχι, δεν είχα. Σου το δείχνει τα σημάδια, αν παρατηρήσουμε και δεν είμαστε τόσο γρήγοροι, γιατί η εποχή είναι της γρηγοράδας και του φεύγουν πολύ γρήγορα πράγματα από δίπλα μας και δεν βλέπουμε τα σημάδια. Αν δεις λίγο τα σημάδια, σε οδηγούν κανονικά εκεί που πρέπει να φτάσεις. Αυτό έπαθα, δηλαδή τελείωσα την Eurovision, είχα χαστεί για... ήταν μια πολύ περίεργη και δύσκολη κατάσταση η απώλεια. Γιατί χτύπησε λίγο διαφορετικό νεύρο από ό,τι περίμενα. Δεν είχε ξαναχτυπηθεί τέτοιο νεύρο μέσα μου. Και μπαίνοντας σε μια τέτοια κατάσταση, είπα ότι δεν έχω να πω και γύρω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή έχω κάνει τα άλμπουμ μου, έχω πάρει χρυσούς, πλατινένιους, έχω κάνει καταπληκτικές αποτυχίες. Εξαιρετικές επιτυχίες, κατάλαβες, δηλαδή το έχω ζήσει όλο ρε παιδί μου, ναι, και ναι, την αποτυχία, ναι. την καλή λέμε τώρα, να πεις τι έγινε ρε παιδιά, αλλά και τη μεγάλη επιτυχία. Ήταν και η Eurovision και είπα, εγώ πρέπει να πάω στο νησί να δω λίγο τι γίνεται και να μπορέσω να έχω και ένα, να το πω έτσι, και μια, να απασχοληθώ, να το πω έτσι. Με κάτι άλλο, δηλαδή να φύγει το μυαλό. Γιατί η Μήλος, είχα διαβάσει ότι είχες πάει πρώτη φορά 25 νεαρός. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς αποφάσισες να είναι αυτό το νησί? Σε αυτό το νησί γεννήθηκε η γιαγιά μου. Και πήγα στα 25 μου. Τώρα μου τα λες αυτά, ναι, ναι, ναι. Δεν μου τα έχεις πει. Γεννήθηκε η γιαγιά μου στην Τρίπητη και με παρακαλούσε συνέχεια, μου έλεγε πήγαινε στο νησί μου να το δεις, είναι πολύ... Υπέροχο νησί, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είναι μαγικός ο τόπος. Και πήγες και βρήκες και χτήμα και θέλω να το πω γιατί το είπα ότι πέρσι το καλοκαίρι, το προηγούμενο ακριβώς που είχαμε πετύχει αυτό που λέμε και 3 καλές μέρες ρε παιδιά μου, ναι, ναι, στο Αιγαίο, ναι. Να μην βαράνε οι άνεμοι. Και είχαμε πάει στη Μήλο και είπα ότι μας φιλοξένησες. Έχεις κάνει αυτό το πολύ ωραίο ξενοδοχείο πάνω στο νερό, σε ένα φανταστικό χωριό, σε ένα υπέροχο, εγώ θα πω, ψαροχώρι. Που όπου και να κάτσεις να φας, τρως φανταστικά. Ναι, ναι, ναι. Στο Απολώνιο. Πολύ ωραία. Ήθελες να είναι πάνω στο νερό, ήθελες να είναι σε αυτό το χωριό, είχες φανταστεί πως θα σου το κάνεις? Αφού ήταν τα ξαδέλφια μου πιο δίπλα, τα σημάδια το δείχνανε όλο, χρόνια πριν. Δηλαδή πήγαινα διακοπές και έβλεπα το οικόπεδο. Έλεγα, αυτό το οικόπεδο το έχει κάποιος που δεν ξέρουμε και υπήρχε μια συζήτηση ότι να δούμε και τελικά έγινε. Με στήριξε πάρα πολύ ο ξάδελφός μου, η ξάδελφή μου και η κόρη τους. Η οικογένεια Βίκελή μας βλέπουνε τώρα. Και από μένα. Τι ωραίο, και το σκυλί, ξέρεις, άσχετο. Αλλά πρέπει να το πω. Και μπήκα σε μια κατάσταση να απεγκλωβιστώ από αυτό που μου κάλυπτε διάφορα πράγματα. Δηλαδή έπρεπε να ξεγειωνωθώ σιγά-σιγά. Έμεινες χειμώνες εκεί που ο κόσμος νομίζω γνωρίζει ότι όσο και να είναι πολύ δυνατά νησιά αυτά όλα και να βλέπεις το καλοκαίρι να γίνεται χαμός, το χειμώνα, όλα τα νησιά του Αιγαίου μένουν πραγματικά αυτοί που είναι το σπίτι τους και μένουν χειμώνα, καλοκαίρι εκεί, δηλαδή ελάχιστοι. Είναι, ναι, τελείως άλλη εικόνα, έτσι, αν δεν σου πάει αυτή η ερημιά,
το ότι δεν βλέπεις ούτε τόσα μαγαζιά για να φας, ούτε τόσο κόσμο να περπατάει, ούτε τόσες παραλίες με κόσμο. Είναι άλλη κατάσταση. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, και εσύ δεν ξέρω αν είχες ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Μέχρι τις 10-11. Καταλάβω. Την πρώτη χρονιά ήταν για σένα λίγο, όχι, τι κάνουμε τώρα. Η πρώτη χρονιά ήταν ο απεγκλωβισμός και το πέρασα πολύ ωραία. Μετά μπήκε στη ζωή μου και το διάβασμα, μπήκαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου και είχα να απασχοληθώ. Και είχα πετάξει, να το πω έτσι, πετάξει εισαγωγικά, τα πράγματα του στούντιο μέσα στην αποθήκη. Είπα, δεν θα τα ανοίξεις. Είπες. Ναι, ναι, ναι. Πέρασαν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, μέχρι να τα ανοίξεις. Τώρα, λύσε μου και αυτή την απορία. Φέτος είδαμε στο Μέγκα σε μια βραδιά πραγματικά που σε περιμέναμε. Είδες ξανά τον κόσμο σου πραγματικά να θέλει πολύ να σε δει και να σε ακούσει. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο σου, αυτόν τον κόσμο που από τότε έχεις, και πολύ νεότερες ηλικίες που μπορεί να είχαν ακούσει κάποια τραγούδια σου, αλλά μην ξέραν κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, παιδιά που είναι σήμερα 20 χρονών, 25. Μα δεν με ξέρουν, δεν με γνωρίζουν. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, είδες ότι ήταν μια βραδιά που έδωσε πολύ και πήγε και πάρα πολύ καλά. Πολύ, πολύ, πολύ. Εκεί σκέφτηκες, σου ήρθε λίγο στο μυαλό ότι μήπως, έτσι αυτό που λέμε σιγά σιγά, να κάνω μια συναυλία. Όχι. Ή το είχες σκεφτεί πριν βγεις στο Μέγκα. Όχι, είμαι πολύ πιο οργανωτικός. Α. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να... Εγώ περίμενα τη σωστή πρόταση και έλεγα ότι θα έρθει η σωστή πρόταση κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έρθει. Μου ήρθε μια πρόταση στο 19 και ο Αργύρης, που είναι υπεύθυνος της ορχήστρας, το συζητάγαμε. Του λέω, δεν νιώθω καλά γι' αυτό. Ναι, άστο, μην το κάνουμε. Από χρόνο σε χρόνο πηγαίναμε. Και μέχρι που με παίρνει ένα τηλέφωνο ο Αντώνης, με παίρνει ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, μου λέει μαζί με τον Αντώνη τον Δημητριάδη και θέλουμε να σου πει κάτι. Λέω, και βέβαια. Γνωριζόμασταν, αλλά εξ αποστάσεως, κατάλαβες. Και μου λέει, θέλουμε να κάνουμε ένα Μέγκα για σένα. Ένα Μέγκα στο σπίτι, ναι, σπίτι με το Μέγκα, ναι, 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 για σένα. Παύση 20 δευτερολέπτων, γιατί είχα συνηθίσει να λέω, παιδιά, δεν θα το κάνω ακόμα κτλ. Και λέω, το κάνουμε. Ένιωσα πολύ καλά. Ήτανε... Εγώ μιλάω όμως σε συνδυασμό με τις συναυλίες. Δηλαδή, εσύ τώρα, ναι, αυτό που. Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε να το πούμε, είναι ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα, λίγο παραπάνω, στις 14 Ιουνίου, δηλαδή με το που θα επιστρέψουμε όλοι από το καθένα στο τριμεράκι του για το Αγίου Πνεύματος, στις 14 ημέρα Τρίτη, ο Γιώργος μας περιμένει σε ένα πολύ, πολύ, πολύ δυνατό πρόγραμμα, όπως εμείς τουλάχιστον που τον έχουμε απολαύσει πολύ, γνωρίζουμε τι είναι, σε ένα live καταπληκτικό. Στο Θέατρο Πέτρας, πες μου λίγο γι' αυτό, τι είναι, πώς θα είναι, πού βρίσκει ο κόσμος εισιτήρια, εισιτήρια, πόσες ώρες θα είναι. Viva.gr. Viva.gr, ναι. Οι συναυλίες προέκυψαν από το Μέγκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, παίξαμε τη βραδιά του Μέγκα, ναι, και είπα ότι βρήκα τον τρόπο που μπορώ να αισθανθώ καλά και να κάνω συναυλίες. Και είμαστε με 15 μουσικούς, με 4 άτομα, είμαστε 20 άτομα επί σκηνής. Κάνουμε το πρώτο μέρος που είναι το δικό μου, δηλαδή εγώ βγαίνω, καλησπέρα σας, τι κάνετε, όχι, καλησπέρα σας. Και μετά φεύγουμε σε ένα δεύτερο μέρος, το οποίο κάνουμε τα σημαντικότερα τραγούδια όλων των μουσικών των τελευταίων 40 ετών, από παραδοσιακά μέχρι το 2010. Δεν πάμε παραπάνω. Και το τρίτο μέρος, πιο μικρό μέρος, που κάθομαι με το σκαμπό, το κλασικό που είχα εγώ, και λέω αγαπημένα μου τραγούδια με μία κιθάρα και ένα μπουζούκι και ένα τζουρά. Λοιπόν, επειδή θέλω να προλάβω να ακούσουμε και λίγο ακόμα και δεν σε χορταίνω, δεν το θεωρώ κανονική συνέντευξη. Όχι. Δεν ξέρω. Παίρνω μια γεύση. Εντάξει. Παίρνω μια γεύση. Δεν υπάρχουν πολλά, δεν μπορείς τώρα. Δεν γίνεται, είναι πολύ. Θα σε ξαναδώ και στην επόμενη σεζόν, γιατί εμείς κλείνουμε σε ένα μήνα. Να το ξέρεις. Σε ενημερώνω, ε! Μην με απειλείς εμένα. Εσένα! Εσένα. Εσένα, εσένα και εμένα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πήγαινε εσύ από εκεί να οργανωθείς με τους μουσικούς και πάω εγώ από εδώ να βρω το φίλο μου τον Τζόρτζ. Δώστε μας λίγο χρόνο, παιδιά. Πάω λίγο και έρχομαι, θα έρθω μετά στην μουσική. Λίγο χρόνο. Τι θα γίνει, θα μας τραγουδήσετε ή θα μείνουμε στο playback? Ωραίος είναι και αυτός που τραγουδάει. Καλώς, αλλά δεν. Μην βάλετε το βίντεο κλιπ δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, ναι, να υπενθυμίσουμε τη συναυλία στις 14 του μήνα, ημέρα Τρίτη, στο
Θέατρο Πέτρας. Μάλιστα. Τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα? 9. Που σημαίνει από πιο νωρίς πρέπει να είναι κανείς εκεί. Ναι, ναι. Προπόλης είναι viva.gr. Πολύ ωραία. Και μετά πάμε Θεσσαλονίκη Θέατρο Γης, 23 του μηνός. Και αρχίζουμε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, έχουμε Κρήτη, έχουμε... 30 χρόνια είπαμε να κάνουμε ένα... Τι κάνετε, μπράβο, καλά, ρε Γιώργο. Δεν μου λες, θα το πας μέχρι Σεπτέμβρη? Νομίζω... Μπράβο, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Καληνύχτα. Εγώ ακολουθώ στην συναυλία, άμα θέλεις, όλη την πορεία. Γκρούπι, κανονικά. Εγώ μαζί σου. Δεν το συζητάμε. Α, πάμε. Μπήκαμε, παιδιά. Βέβαια. Γελάς και θα κλαις, δεν θα ξέρεις τι σου συμβαίνει. Θα μιλάς με σιωπές για μια αγάπη που είναι πια χαμένη. Τα δικά μου τραγούδια θα ακούς και θα σκέφτεσαι άλλους καιρούς και θα κλαις και θα θυμάσαι τι θα γίνω, μη φοβάσαι, τα δικά μου τραγούδια να ακούς. Τα δικά μου τραγούδια θα ακούς και θα σκέφτεσαι άλλους καιρούς και θα κλαις και θα θυμάσαι τι θα γίνω, μη φοβάσαι, τα δικά μου τραγούδια να ακούς. Τα δικά μου τραγούδια να ακούς. Τα δικά μας τραγούδια να ακούς. Παράπονο με πιάνει, έτσι ένα ρεφρέν, όταν μ' αγκαλιάζεις, όταν με κοιτάζεις κι ας λες πως μ' αγαπάς. Παράπονο με πιάνει όταν σ' αγκαλιάζω, όταν σε κοιτάζω κι ας λες πως μ' αγαπάς. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σε δω. Μας είδα κρίσεις από χαρά για κάποιον άλλον. Συγχώρεσέ με που για λίγο σε μίσω. Είχα τόσα να σου πω κι άλλα τόσα να σου δώσω. Είχα τόσα να σου πω και ψυχή να παραδώσω. Τώρα έμεινα εδώ μ' όλα αυτά που δεν θα δώσω. Τώρα έμεινα εδώ με σκοπό να σε πληγώσω. Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι, πες μου αν τα βραδιά σου κοιμάσαι, πες μου την ημέρα αν σου λείπω, έστω αν για λίγο μ' αγαπάς. Για πες μου για τη μοναξιά σου, πες μου για την αδειά αγκαλιά σου, πες μου γιατί δε μου μιλά. Δεν έχουμε, έχουμε άλλο ένα. Έχουμε άλλο ένα. Δεν γίνεται χωρίς αυτό το τραγούδι. Δεν γίνεται χωρίς αυτό το τραγούδι. Έχω τρελαθεί να λέω αυτό το τραγούδι, το καταλαβαίνετε. Είναι πολλά τα χρόνια. Ελάτε λίγο στη θέση. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε! Ότι δεν είσαι
σε να τα κάνω. Ένα και αν μου πεις θα πέθανω. Ό,τι θέλεις μόνο μου έλα με στη. Ατίτι, 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 ατίτι. Έλα παιδιά, εύκολο είναι, θα το μάθετε. Πάμε όλοι μαζί τώρα. Θα παίξεις και στα ραδιόφωνα σε λίγο. Σε βλέπω και παθαίνω δεν αντέχω πια. Στείλεις με έχεις κάψει σε μια πόδια. Τι θέλεις να σου κάνω, έλα πες τι. Τι, 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 τι. Εντάξει. Για πες μου τι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. 14 του μήνα Ιουνίου, δεν ξεχνιόμαστε. Θέατρο. Πέτρας. Έτσι. Στην Πετρούπολη, αδέλφια. Μουα.